Αυτή η αρχή συνεχίζει ουσιαστικά να υποβαθμίζει την λειτουργία του Ελληνικού Συμβουλίου. Το έχουμε δει και στι προηγούμενε συνεδριάσει. Δηλαδή, διακοπή συνεδριάσεων χωρίς καμία προειδοποίηση, διακοπή συνεδριάσεων αν δεν μα βγαίνουν την κουτιά, διακοπή συνεδριάσεων γιατί κάποια άλλα πράγματα πρέπει να γίνουν. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τελικά καθυστατήγηση του κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου, ένα. Δεύτερον, υποβάθμιση τη συζήτηση του προϋπολογισμού, που ουσιαστικά θα έδινε την ευκαιρία μέσα σε μια άνεση χρόνου να αναπτυχθούν οι απόψεις, οι προτάσεις και η κριτική, γιατί και η κριτική χρειάζεται στα πράγματα, και να προχωρήσουν σε ένα ψήφισμα του προϋπολογισμού, άσχετα από τις συμφωνίες της διαφωνίας, αλλά και όμως μια γόνιμη συζήτηση και μια ουσιαστική προσέγγιση στο ένα προϋπολογισμό του Δήμου. Όμως αυτό που αποδεικνύεται ότι η Δημοτική Αρχή κάνει ένα πράγμα που είναι συνεπέστατη με οποιαδήποτε κυβέρνηση υπάρχει. Είναι από εκείνες τις δημοτικές αρχές που μαζί με την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να χαρά προς τα βαθιά την τοπική αυτοδιοίκηση και υποβαθμίζοντα την λειτουργία τη, περικόπτοντα δαπάνες και ουσιαστικά εξαφανίζοντα σαν αυτοδιοίκηση.